Και τουλάχιστον για αυτά τα 4 λεπτά δείχνει απόλυτα επιτυχημένη η αλλαγή συστήματος του κυρίου που βλέπετε εδώ. Εδώ ο Τσουμάνης μετά το κοντρόλ έχει την ευκαιρία να σουτάρει, γυρίζει προς τα πίσω στον χασομέρι. Αυτός χωρίς να χασομερίσει με το αριστερό στα δίχτυα. Του Βελίδη που δεν μπορούσε να αντιδράσει από την άμεση εκτέλεση. Το χασομέρι εδώ βλέπετε ξανά πως ήταν αδύνατο για τον εντυπωσιακό Κίεφ του τον κύπερ των Ιωαννίνων να σταματήσει την πορεία του μπάλα στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν με το χασομέρι, νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι καθώς με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στο 4 ημίχρονο έχουμε τον. Ο Μελίσης, ο Τζάνης θα ξεφυγεί, θέλει να μπει στη φάση και τα καταφέρνει ο χασομέρις. Ζητάει ο Ιγκόρ, δεν καταφέρνει όμως να του περάσει ο χασομέρις. Ενώ θα είχε χώρο για να κάνει πράγματα ο Δευλιάνος. Ο Μανιάς κρατάει με ωραίο τρόπο, από τα δικά του πόδια, περνάει πάντα έξω.